Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε ένα σεβι review. Για όσοι το ξέρουν, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας στο Facebook να το κάνουμε review. Θα σβήσουμε οποιαδήποτε πληροφορία είναι προσωπική, δηλαδή θα την κάνουμε blur out. Και καλό θα ήταν, πριν μας το στείλετε, να δείτε κάνα δύο βίντεο που έχουμε κάνει ήδη, έτσι ώστε τα βασικά, τα στάνταρτα τα λάθη που έχουμε δει κατά καιρούς, να μην τα κάνετε ότι θα μας το στείλετε για να λέμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Είδε αυτό το βίντεο. Ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε με ένα απλό εδώ πέρα. Απλά από την άποψη ότι λίγα πράγματα. Λοιπόν, πάμε πάνω. Εδώ έχουμε ένα όνομα, οκ, okay, μια χαρά. I undergraduate Computer Science Student. Εντάξει, κατευθείαν καταλαβαίνουμε ότι ακόμα είναι φοιτητή. Τέλεια. Αθήνα, μένει, τηλέφωνο, email. Ε, κάτι που θα ήθελα να το πω γενικότερα επειδή δεν ξέρει σε ποιον θα πέσει το βιογραφικό σου, καλό είναι να μην βάζει διεύθυνση ακριβώ. Δηλαδή, ξέρει. Τάδε, τάδε, 32, αυτό ο όροφο και τα λοιπά. Τα λεφτά τα κρατάω κάτω από το στρώμα, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και τα λοιπά. Γιατί, οκ, okay, όλες όλε οι εταιρείε σου ναι, λένε ναι, ρε παιδί μου ότι θα υπάρχει απόλυτο privacy Και μύθι, να μπορεί να φύγει κάποιο. Μπορεί να φύγει Πραγματικά ποτέ δεν το ξέρει. Οπότε. Ε, ε, καλό είναι το Athens, ίσω θα μπορούσε να βάλει μια περιοχή αν θε. Ε, Βίρονας, ξέρω. Βίρονας, ναι, αν θε. Επίση, ε, παρατηρώ ότι δεν παίζει τεράστιο ρόλο στο συγκεκριμένο γραφικό, αλλά θα μπορούσε να γλιτώσει πάρα πολύ χώρο αν έκανε δύο στήλε. Mm. Δηλαδή το όνομά του και τα στοιχεία του, και αν. Δηλαδή να το σπάσει απευθεία ναι. πάνω και να βάζει κάποια ίσω links. Δηλαδή θα ήθελα να δω ένα LinkedIn, ένα GitHub. Ε, εντάξει, είναι undergraduate, αλλά ένα LinkedIn και ένα GitHub. Έχουν πλέον όλοι μας. παιδί μου. Οκ, okay, GitHub αν δεν έχει, άστον, το είναι καινό, ναι, ναι. Αλλά θα ήθελα να το δω. Και τώρα το συγκεκριμένο εντάξει είναι προφανώ το έχει κάνει έτσι γιατί είναι undergraduate, είναι λογικό. Αλλά ναι, ένα GitHub θα βόλευε. Συνολικά tips με μου, που βλέπουμε, ναι. Και ειδικά α, όταν αυτά τα projects εδώ πέρα, τώρα δεν ξέρω τι θα μπορούσε εδώ πέρα να βάλει σε, σε tutorial, GitHub. Tutorial, ακόμα και το tutorial, ε, να υπάρχει ότι έκανα το tutorial με AngularJS. AngularJS Anglo, είναι η έκδοση, όταν λέμε AngularJS, να φορμάσεις στην έκδοση 1,5, ένα, 1,5, 1,6 mm. λοιπά. Άρα, ουσιαστικά, ε, αναφέρει ότι ξέρει Angular.js και όχι Angular, που είναι η τελευταία εκδοσή ναι, τη ναι. Angular. Και, ναι, είναι εκδόσεις. Ε, αυτό είναι. Το γράφει εδώ πέρα, ενώ παράλληλα εδώ πέρα γράφει Angular. Mm -hmm. Που δηλαδή mm -hmm. στα φωτιά τη, εδώ ναι, ναι, γράφει Angular, και πάνω εδώ πέρα λέει ότι έχει ασχοληθεί με Angular. Mm -hmm. Λοιπόν. Με ενοχλεί και λίγο η γραμμή στο που είναι το. Ξέρεις τίτλο και γραμμή πιο πολύ. Δεν, δεν το ξέρω στο Όχι, μάτι. Έχει, απλά. Ε, ε, είναι. Εντάξει, είναι ψηλό στάνταρ ε, τσαχνιά. <συσκλίδε> το κάνουν, το κάνουν. <συσκλίδε> δηλαδή. λίγο ε, Όχι, πάξεις το βλέπω σαν. ίσω επειδή είναι λίγο κενό και το. Δεν ξέρω. Ε, εντάξει, τελείωσε. Υποκειμενικό. Ναι, ναι, δεν είναι. Δεν παίζει ρόλο. Δεν είναι σημαντικό καν. Λοιπόν, I love web development, especially backend development, and I'm ready to join a team as a junior web developer. Οκ, εντάξει, ίσως θα μπορούσε να έχει και Κάποια άλλα πράγματα εδώ πέρα με βάση ε, τι θέλει να παραπάνω τι θέλει να ασχοληθεί, αλλά εντάξει, okay. Οκ. Ναι, ναι, τι διαφέρει τον παγκόσμιο. Ναι, γιατί είναι μια φράση λίγο έτσι, μου φαίνεται, λίγο κενή, αλλά Οκ. Okay, και, και πάλι είναι δεν κακό. Λοιπόν, projects OK. Καλά κάνει και τα γράφει. Ε, ιδανικά, καλο θα ήταν εδώ πέρα να υπήρχε ένα link στο GitHub σε ό,τι θα μπορούσε να βάλεις, Καταλαβαίνω ότι μερικά από αυτά είναι proprietary, δηλαδή δεν είναι open source, οπότε δεν μπορείς να βάλεις link στο GitHub. Okay. Αν ε... είναι όμως deployed, θα μπορούσε να το βάλει το link. Δεν νομίζω ότι έχεις πρόβλημα, δεν είναι. Ε... ότι αυτό έχω φτιάξει εγώ. Καλά, εννοείται, ναι. Οπότε... Μετά, εδώ γράφουμε October 2019, Dynamic Website, University Lecture Plus Schedule Creator from CSV File. Λίγο έτσι θέμα δομής, εδώ πέρα, ας πούμε, δεν έχεις αφήσει κενό. Εδώ πέρα έχεις αφήσει κενό έχει τελειά στο τέλο. Ναι, ναι, εδώ ναι, πέρα ναι. Ας πούμε, έχει τελεία. οκ. Okay. Και, και το κένωσε front end του την δεύτερη υποκατηγορία θα μπορούσε να έχει μια παύλα ή να είναι μέσα απλά με... Πού λε. Το front end, ότι είναι απλά από κάτω, ναι είναι δομημένο όλα μαζί mm. αλλά θα μπορούσε να είναι λίγο πιο αριστερά, δεν υπάρχει λόγος για το show white space ρε παιδί μου και θα μπορούσε να είναι μια παυλίτσα ή ένα κύκλο με μόνο περίγραμμα όπως ναι, ναι. είναι by default το κάνει το Word και αυτά Οπότε έχει γράψει το javascript σωστά. Οπότε έχει συνένα από εδώ. Ναι, ναι, το S κεφαλαίο. Αυτό είναι κλασικό λάθο. Το βλέπουμε ναι. πολύ συχνά. Ε, μπορεί να κάνει λίγο zoom out. Γενικά η γράμμα τη είναι OK. Στο, το μέγεθο δηλαδή συνολικά. Ναι, ναι, σε οτι ότι Μετά Education, Bachelor of Computer Science, Telecommunications, University of Thessaly. Εδώ το έχει βάλει ένα κενό. Πριν το κόμμα. Τώρα μπορεί σε κάποιους αυτά να μην φαίνονται, να μην φαίνονται σοβαρά λάθη. Δεν είναι σοβαρά λάθη, αλλά είναι πολύ σημαντικό στη λεπτομέρεια το ο γράφει κώδικα. Ο κώδικα, άμα γραφτεί λάθο, δεν δουλεύει. Δεν είναι όπω όταν μιλάμε. Και από έναν προγραμματιστή που θε να ακολουθεί coding standards και conventions και συγκεκριμένα και naming conventions κτλ., θε να το βλέπει αυτό το πράγμα. Θε, μάλλον, να μην το βλέπει αυτό. Θε να βλέπει δηλαδή ότι γράφει δομημένα και σωστά. Ενώ κάτι το έχει κάνει όμω. Δηλαδή, είναι, ότι είναι κάτι το οποίο κάνει έχει λάθο, πάει εκεί πέρα ξέφυγε. Ναι, ναι. Και okay, εμεί τα τσεκάρουμε τώρα αυτά εδώ, αλλά πραγματικά όταν είναι να το στείλει στο βιογραφικό κάπου, κάτσε και τσέκαρε το ένα-ένα. Δηλαδή ένα-ένα τους χαρακτήρες πραγματικά να είναι σωστοί. Mm. Επίσης, πάνω στο summary εδώ πέρα που είπα στην αρχή ότι καλό θα ήταν να έχει κάτι παραπάνω, ανάλογος τώρα με τη θέση που θες να το στείλει, ίσως να θες να προσθέσεις κάτι παραπάνω, δηλαδή π.χ. αν η θέση είναι για Angular, να βάλεις ξέρω, ότι θες να ασχοληθεί με Angular και αν θες είναι για Java, να βάλεις ότι θες να ασχοληθεί με Java και να μάθεις Java. Επίση και στο, στα projects ε, δεν έχει τόσο πολύ σημασία η τεχνολογία που το υλοποιεί. Έχει σημασία προφανώ, αλλά και τι ακριβώ έκανε σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τα bullets από κάτω να περιγράφει και τι ακριβώ έκανε. Okay, mm. Είναι λίγο ξεκάθαρο ότι έχει κάνει όλο το site, ρε, παιδί μου, αλλά γενικότερα να δουλεύει σε μια ομάδα, σε μια εταιρεία, και δεν είναι απλά ότι έκανα αυτό το project ολόκληρο. δουλεύα στην τάδε εταιρεία ή στο τάδε project. Ποια είναι τα κομμάτια που ανέλαβε ή τι εξέλιξε μερικά, ξέρεις, ε, bullet points με τα πιο σημαντικά επιτεύγματα σου, η παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι. Βοηθάει πάρα πολύ γιατί αυτό θέλει να ξαναδεί ο άλλο ένα, δύο, τρία. Επίση, άκουσα κάτι πάρα πολύ ωραία πρόσφατα. Ε, δεν έχει σχέση με το γραφείο του απλά δεν θα το ξεχάσω αλλιώ. Ε, ότι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, αν δεν βρει ο recruiter που το άκουσα το keyword που έχει θέσει, το κλείνει. Δηλαδή, άμα είναι για React Developer ή για front end και δεν δει σε τελεία αυτό, το keyword, θα κλείσει το γραφικό. Ε, χαζό, επειδή μου δεν είναι αναγκαστικά ότι είναι αναγκαίο, αλλά αποδεικνύει το ότι ξέρεις, είναι ένα screening πολύ γρήγορο και θέλουν ένα-δύο-τρία keywords για να περάσει. Σε επόμενο ναι, επίπεδο. Δηλαδή, σε είναι, είναι, είναι ένα κρίμα να χάσει, να, να κοπεί, γιατί απλά δεν έχει δώσει ακριβώ αυτό που θέλουν να δουν. Ναι, ναι. Και δεν έχει πάει στο τεχνικό κομμάτι που μπορεί να έχει πολύ δυνατό, επειδή απλά το, το γραφικό δεν είναι δομημένο και δεν δίνει αυτό που πρέπει να δείξει. Λοιπόν, ε, εδώ το κόμμα θα μπορούσε να το βγάλει. Εδώ πάλι είναι τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, γιατί το back, στο backend βάζουμε εδώ πέρα την PHP και στα coding languages έχει, ξέρω εγώ, πέντε backend γλώσσε προγραμματισμού. Η PHP δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού. <laughs> Μήπω αυτό είναι το, το. Το χρησιμοποιώ σαν templating engine, ξέρω <laughs> Το άλλο θέμα είναι ότι από το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα υπάρχει περίπτωση η εταιρεία στην οποία στέλνει το βιογραφικό να μην ασχολείται με τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, κατά 99% δεν θα ασχολείται ούτε με C, ούτε με C++ στην Ελλάδα. Και όταν βάζεις όλα αυτά εδώ τα πράγματα, όταν, όταν βάζεις αυτό εδώ συν την PHP, συν τη JavaScript, συν το Machine Learning Artificial Intelligence και το βάζεις σαν skills. Κάνε το βάρος της PHP. Δηλαδή, ναι. PHP και Angular και επειδή έχει βάλει και άλλα πράγματα που είναι δύσκολα, το να ξέρει είναι δύσκολο, επιτόπου χάνει λίγο το βάρο τη που ξέρει. Κάποιο θα πει εντάξει, OK, βάλει και εσύ τώρα σιγά-σιγά ξέρει PHP. Ναι, Ή ναι. θα ξέρει. Οπότε βάλει αυτά που ξέρει και αυτά που θε να δουλέψει εκεί πέρα. Και ανάλογα στη θέση. Δηλαδή, αν η θέση ψάχνει για Python, α πούμε, βάλε Python, OK. Α, για να έχει και το keyword μέσα που λέμε. Αν η θέση ψάχνει για Java, βάλε Java. Mm -hmm. Αντίστοιχα. Συνολικά πάντω το order που έχει είναι OK. Ναι, δηλαδή, ναι. projects, education skill και ένα summary πάνω είναι αρκετά ok. Εντάξει, προφανώ μιλάμε για ένα παιδί που είναι στο τρίτο τέταρτο έτο, οπότε δεν περιμένουμε κάτι τρελό. Μπράβο για την προσπάθεια, παιδί μου, που έχει δει και αυτά τα πράγματα. Απλά αυτό γρήγορα, εξήγησε τι έχει κάνει και λίγο το πολύ σημαντικό το format κόμματα, όλα αυτά που λέμε, παιδί μου. Ναι, ναι. Γιατί δείχνει από έναν άνθρωπο, ξέρει, πολύ εύκολα τι, προσοχή προσεκτικό έχει στη λεπτομέρεια. Ναι, ναι. Είναι σημαντικό.